Αγγλικοπούλου, άκουσα τη μισή ερώτηση περίπου προηγουμένως. Ήταν η ανάρτηση που κάνατε στο Facebook προσφάτως, αυτό αναφερόμουν, που προειδοποιούσατε και λέτε, δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν μπορεί το 90% του έργου του ελεγκτικού μηχανισμού να είναι, παραδείγματος χάρη, ότι σε 5 συνταγές, το σύνολο 300 που εξέδωσε ένας γιατρός συμβεβλημένος στο νεοποί σε ένα εξάμηνο, να έχει γράψει φάρμακο που παίρνει ασθενής, αλλά δεν είναι ακριβώς της ειδικότητάς του. Είναι μεγάλη ανάρτηση, δεν μπορώ να τη διαβάσω όλη. Μου έκανε εντύπωση, αυτό σας έλεγα στο τέλος. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο κλείνεται αυτή την ανάρτηση και ονοώ νοήτο σε κάποιο νομό της όμορφης Υπήρου. Τι θέλετε να πείτε? Ναι, κοιτάξτε, αυτή την ανάρτηση, να σας πω, αυτή την ανάρτηση την έκανα πολύ συγκεκριμένα, γιατί ενώ υπάρχουν δεκάδες σοβαρές καταγγελίες για ατασταλίες σε παρελθούσες ιδιαίτερα, αλλά και τωρινές. Γιατί είναι σαφές ότι δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε όλο το σύστημα και όλο το μηχανισμό, για διάφορες δουλειές σε εισαγωγικά τις οποίες γίνονται από την Ελλάδα, ο μηχανισμός ελέγχων του ΕΟΠΗ εξαντλεί το μεγαλύτερο του μέρος, ας πούμε, στο να ελέγξει μια δεκάδα γιατρών οι οποίοι στις 300 συνταγές του εξαμήνου σε 5 είχαν και ένα φάρμακο, δηλαδή ένας καρδιολόγος εκτός από τα καρδιολογικά είχε γράψει και ένα ζαντάκι για γαστροπροστασία. Δηλαδή αυτό είναι σπατάλι πόρων του οργανισμού και ουσιαστικά είναι για να δικαιολογούμε τη θέση μας και το μισθό μας και όχι για να παράγουμε έργο. Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο συνταγογραφούνται τα επιθέματα στην Ελλάδα, τα οποία από 12 εκατομμύρια ευρώ το 2011 έφτασε ο οργανισμός το 2014 να δώσει 53 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λες και αυξήθηκαν τα τραύματα και οι κατακλείσεις στον ελληνικό πληθυσμό, αντί να ελέγξουμε αυτό, ας πούμε, πάμε τα χοντρά ψάρια, πάμε και ελέγχουμε την ψηλή μαρίδα. Αυτή είναι η ιστορία, αλλά κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα σύμπτωμα του γενικότερου κρατικού μηχανισμού αυτής της χώρας. Γιατί ξέρετε, το πάρτι της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος και στην υγεία και σε άλλους κοινωνικούς τομείς στήθηκε και στη βάση της δημιουργίας ανυπαρξίας ελέγχου τελικά. Ουσιαστικά κάναμε έναν έλεγχο για το ξεκάρφωμα ή κάναμε έναν έλεγχο ο οποίος μπορεί να έφτανε τελικά σε δικαστικές διώξεις, οι οποίες όμως ποτέ δεν τελεσυδικούσαν. Υπάρχει ένα αίσθημα στην κοινή γνώμη, κυρία Κρυβοπούλου, ότι εδώ υπάρχει ατιμορρησία. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ό,τι θες, μπορεί να κλέψεις όσα θες και έλα να τα πούμε σε 15 χρόνια. Σε 15 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αυτό το πράγμα είχαν στήσει. Αυτό το πράγμα είχαν στήσει. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, εμείς προσπαθούμε με παράλληλα μέτωπα να το αλλάξουμε. Αυτή η ανάρτηση. Δεν γίνεται εγώ να έχω πάει. Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Αυτή η ανάρτηση τώρα είναι ψηλή μαρίδα, κυρία Κρυβοπούλου. Σας το λέω. Υπήρχαν και άλλες αναρτήσεις που είναι πιο χοντρές. Το ξέρω, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, εμείς ανεβάζουμε πάρα πολλά πράγματα και στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί έχουμε μια άμεση επικοινωνία με όλο τον κόσμο. Μόνο που μια σειρά από ΜΜΕ βάζουν ένα φίλτρο στην διάχυση αυτής της πληροφορίας. Δηλαδή, το ότι εγώ καπνίζω στη Βουλή μπορεί να το δείτε σε 90 άρθρα. Έτσι, σε 90 άρθρα την επόμενη μέρα. Ή το ότι μιλάω άγρια ή ότι έχω στριμμένο στραβά το μουστάκι μπορεί να το δείτε σε 120 ανακοινώσεις και διάχυση σε site την επόμενη μέρα. Όταν βγάζουμε κάποιες δουλειές το 5, 10, 20, 50, 100, 200 εκατομμυρίων ευρώ, εκεί άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Όταν λέτε δουλειές, εννοείται δουλειές. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Όταν λέτε δουλειές, εννοείται δουλειές μέσων ενημέρωσης. Εννοώ σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε. Ναι. Συγγνώμη. Εννοείται δουλειές μέσων ενημέρωσης, αυτό θέλετε να πείτε. Όλο το, εννοώ και δουλειές μέσω ενημέρωσης, ναι. Και θα πω και μια σειρά πράγματα. Ναι, ναι. Θα πω και μια σειρά πράγματα για αυτά. Αλλά για παράδειγμα, πόσα ΜΜΕ της χώρας, μεγάλα, συστημικά ΜΜΕ, προέβαλαν την ομιλία που έκανα στη Βουλή και μια σειρά από στοιχεία που κατέθεσα τότε, που αναφέρθηκα στο πάρτι που έγινε στην υγεία τα προηγούμενα 15-20 χρόνια. Δηλαδή, πόσοι είπαν ότι σε μια περίοδο 20ετίας δώσαμε 265 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Τόσα καταναλώθηκαν στη χώρα μας. Από αυτά τα 170 περίπου, 165-170 ήταν δημόσια δαπάνη. Τα άλλα ήταν ιδιωτική δαπάνη.
και με μετριοπαθέστατους υπολογισμούς από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, από μελέτες πολύ σοβαρών επιστημόνων, το 30% της δημόσιας δαπάνης και το 40% της ιδιωτικής δαπάνης ήταν μαύρο χρήμα του χώρου. Μαύρο χρήμα υπερτιμολογήσεων, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υλικών, πώς το λένε, όλου του συστήματος εφοδιασμού και υπηρεσιών του συστήματος εφοδιασμού των νοσοκομείων ή παράνομες αμοιβές. Σε πόσα μέσα το είδατε αυτό? Πόσα δίλεπτα, τρίλεπτα ή πεντάλεπτα αφιέρωσαν κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων συστημικών μέσων σε αυτή την πληροφορία? Όταν, ας πούμε, εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι, και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη οι βηματοδότες στο καρδιολογικό υλικό είχαν μέση τιμή, ας πούμε, 1.000 ευρώ, στην Ελλάδα ήταν 6.500 ευρώ. Όταν τα λαπαροσκοπικά χειρουργικά εργαλεία στην Ευρώπη ήταν 300 ή 400 ευρώ, εδώ έφταναν 6 με 8.000 ευρώ. Η μέση τιμή τους, έτσι. Mm. Αυτά, σε πόσα μέσα διαδόθηκε αυτή η πληροφορία? Γι' αυτό λέμε ότι τα 85 δις ευρώ του χρέους είναι μαύρο χρήμα από το χώρο της υγείας. Το 1/4 του δημόσιου χρέους. Ναι. Τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό το είπατε και στην ομιλία σας. Γιατί δεν το λένε τα ΜΜΕ? Γιατί σχετίζονται με αυτό που δεν Πολάκης, το λένε, κύριε γιατί Πολάκη. Ταΐζονταν. Ορίστε. Ναι, με προλάβατε. Κύριε Πολάκη, ταΐζονταν. Από Κελπνό και Νοβάρτης προφανώς. Αυτό που έχετε καταγγείλει στη Βουλή. Και όχι μόνο, εννοείται. Γιατί ταΐζονταν. Όχι μόνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το τρίγωνο της διαπλοκής στην Ελλάδα, έτσι, είναι τρίγωνο. Έτσι. Είχε το πολιτικό σύστημα, είχε τις τράπεζες και είχε τους επιχειρηματίες. Έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια υπήρχε μέσα σε όλα αυτά ο έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, τα οποία χρηματοδοτούνταν μέσα απευθείας και από τις επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχουν site ειδησεογραφικά στο χώρο της υγείας, τα οποία απλά υπάρχουν γιατί παίρνουν διαφημιστική δαπάνη από φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά στήθηκαν και μηχανισμοί μέσα από δημόσιους φορείς, οι οποίοι διέχειαν χρήμα διαφημιστικό προς αυτά σε μια πλειάδα ΜΜΕ, και έτσι λιβανίζανε τους προηγούμενους που καθότανε σε αυτή την καρέκλα που κάθομαι εγώ τώρα και ο Ανδρέας ο Ξανθός ήταν από πάνω όροφο, για να τους λένε τι καλά τα κάνετε και όταν τα γλεντοκοπάγατε αλλά και όταν τα κόβατε και οδηγούσατε, ας πούμε, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους εκτός ασφαλιστικού συστήματος που εμείς τους ξαναφέραμε μέσα. Λοιπόν, έχετε δει εσείς τέτοια πλειάδα δημοσιευμάτων που έχει υπάρξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο ότι καταστρέφεται η υγεία, λείπουνε γάντια σύριγγες, γερασμένο το προσωπικό, κατσαρίδες, μποντίκια, αράχνες, σκορπιοί, 40 ποδαρούσες στα νοσοκομεία, γερασμένο το προσωπικό, διαλυμένα τα πάντα, λες και όλα γίνανε τα 2 χρόνια που κυβερνούμε. Και δεν λέει κανένας ότι εμείς αυξήσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ το πραγματικό χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό στα νοσοκομεία. Δεν λέει ότι αυξήσαμε 1 δις ευρώ αυτά που δίνει ο ΕΟΠΗ. Δεν λέει ότι αυτή τη στιγμή από τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει υπηρεσία 7.500 άνθρωποι με κάθε εργασιακή μορφή στο δημόσιο τομέα της υγείας και είναι περίπου άλλες 11.000 στη διαδικασία του να αναλάβουν. Τέτοια ένεση το ΕΣΥ έχει να δει από τότε που φτιάχτηκε, από τη δεκαετία του 80. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Το ότι δεν υπάρχουν πια αυτά που λέγανε με τα γάλια και τις σύριγγες και όλες αυτές οι μπούρνες, ας πούμε. Πιάνουν ένα κομμάτι τρίχα και την κάνουν τριχιά. Και βγαίνει και μια, με το φανάρι μια συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που έχει βρεθεί στην απέξω γιατί δεν μπορεί πια να ρουσφετολογεί και δημιουργούν αυτή την εικόνα. Όλα αυτά, κυρία Κρυβοπούλου, εξηγούνται και εξηγούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Και ο συγκεκριμένος τρόπος είναι, και θα πω παραδείγματα, ο συγκεκριμένος τρόπος είναι ότι, ας πούμε, μέσω Κελπνό, αλλά και όχι μόνο μέσω αυτού, κάποια μέσα ταΐζονταν κανονικά με μηνιάτικο. Για να λένε αυτά, για να λιβανίζουν τότε και για να βρίζουν σήμερα. Αυτό θα βγει. Θέλετε να σας πω μερικά παραδείγματα? Τι είπατε? Ναι, φυσικά και θα βγει από την εξεταστική. Αλλά η εξεταστική θα ασχοληθεί καταρχήν. Τι? Σας ακούμε, λέω. Συγγνώμη.
Είπατε αν θέλουμε παραδείγματα και λέμε σας ακούμε. Ναι. Ναι, για παράδειγμα. Να μιλήσω λοιπόν με παραδείγματα για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, γιατί έκανα και κάποιες άλλες αναρτήσεις οι οποίες δεν αναπαρήχθηκαν, έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, έχω μια κατάσταση την οποία είναι από έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα. Που έκανε διαχειριστικό έλεγχο στο Κελπνό, τον παρέδωσα εγώ στην Εισαγγελέα Διαφοράς τον Μάιο του 2016, ακόμα είμαστε στον έλεγχο. Ελπίζω η νέα εισαγγελέα διαφθοράς να ασχοληθεί με τον έλεγχο αυτόν, και το οποίο αφορά τη χρήση του 2014, όπου εκεί φαίνεται ότι δόθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ διαφημιστική δαπάνη. Το 2014 και τέλος του 2000 αφορούσε και κάποιες πληρωμές του τέλους του 2013. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια σειρά για να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κανάλι Ε, έτσι, που είναι ο κύριος Ευαγγελάτος και είναι και η κυρία Τατιάνα Στεφανίδου. Έτσι. Έχετε δει τώρα ότι ασχολείται και η κυρία Στεφανίδου τα μεσημέρια με το χώρο της υγείας, έτσι. Και γράφει και λέει και πράγματα και θάματα, ελλείψεις, κακομοιριές κτλ. Τα πάντα εξηγούνται. Όταν το NewSeed, το Ιατροπαίδια, το TelLifeGR, το TelLifeGR και η GPP, που είναι όλα ιδιοκτησίας του κυρίου Ευαγγελάτου και χειρισμού και από τη σύζυγό του, έλαβαν 75.000 ευρώ διαφημιστική δαπάνη με αιτιολογία προβολή έργου Κελπνό, μπάνερ, σταθερό μπάνερ, σταθερό μπάνερ. Προσέξτε, για 2 μήνες σταθερό μπάνερ στο site, έτσι, όχι στην τηλεόραση, στο site, 15.000 ευρώ. Αέρα λεφτά. Αέρα λεφτά. Είναι δυνατόν να μην φωνάζουν και να βρίζουν αυτοί σήμερα? Για να πούμε το πρώτο παράδειγμα. Να πάμε παρακάτω. Του κυρίου Βριώνη, Star Ελληνική Ραδιοτάδε ΑΕ. 112.000 ευρώ από 24/1/14 μέχρι 4/4/14. Με αντίστοιχες αιτιολογίες. Ακούστε τώρα. Μπάνερ στο site Αποκάλυψη TV, 16.000 ευρώ. Μπάνερ στο Zoom TV, 16.000 ευρώ. Μπάνερ στο Αποκάλυψη TV, στο Media E News, 16.000 ευρώ. 112 χιλιαρικάκια εδώ. Είναι δυνατόν να μας βρίζει σήμερα και αυτός εδώ? Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Αυτά όλα είναι επί Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Και λίγο επί... είναι όλα επί Άδωνη Γεωργιάδη, όχι επί Βορύδη, για να μην αδικώ. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Ο κύριος Θέμος Αναστασιάδος. Έτσι, κοντεύει να πνιγεί στη χολή του απέναντι σε όσα έχει γράψει εναντίον μου και εμένα προσωπικά και γενικά στο έργο του Υπουργείου Υγείας. Πάλι σε 2 μήνες από το Κελπνό, προβολή δράσεων, αφιέρωμα, μπάνερ, 89.000 ευρώ. Πρώτο θέμα, έτσι, Θέμος Αναστασιάδης. Στον οποίο να κάνουμε και ένα ερώτημα, αυτά τα 5 εκατομμύρια που επιτέλους γράψαν την απόφαση, κουνήθηκε η εφορία για να τα εισπράξει? Λοιπόν, άλλο παράδειγμα, εδώ, το Blue Sky, αυτός ο ραδιοσταθμός. Και εδώ έχω 2 συμφωνητικά μόνο, 15.000 ευρώ, έχει πάρει αρκετά παραπάνω. Σε αυτό το Blue Sky είναι ιδιοκτήτης ένας που ήταν συνεταίρος με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στην ALS εκδόσεις, εκδρομές, συνέδρια κτλ. Κτλ. Όλα αυτά μπορεί να την έχει μέσω της ελληνικής παιδείας. Αυτά που έχω μπροστά μου, κυρία Ακριβοπούλου, στοιχεία είναι. Δεν είναι αέρας κοπανιστός. Ούτε κοιμάμαι το βράδυ και τα ονειρεύομαι. Τα βρήκαμε τα στοιχεία αυτά και τα διαβιβάσαμε όπου δει. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα δεκάδες παραδείγματα. Να πω ένα πολύ χοντρό, ας πούμε. Καραμαλής. Είναι, πώς το λένε, που έχει μια ομάδα... Καραμαλής Νίκος πρέπει να είναι, έχει το παρασκήνιο, το χρήμα, καρφίτσα, Now24GR, Backstage και κάτι ονόματα, δεν τα ξέρω τι μάτους στα site, ας πούμε. Λοιπόν, αυτός τώρα από τελευταίους 2 μήνες του 2013, πάλι επί Άδωνη Γεωργιάδη, και πρώτους 2-3 μήνες του 2014, 408.500 ευρώ, έτσι. Και έχει και βγάζει κάτι, προσέξτε τώρα, πέρυσι το καλοκαίρι, αυτός ο κύριος, έτσι, έβγαζε αύξηση σοκ 132% στα φάρμακα. Αναφερόταν στα προηγούμενα χρόνια, αλλά φερόταν ότι το έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ήταν τα προηγούμενα. Αλλά το έλεγε σαν να το κάνουμε εμείς. Ή, ξέρω εγώ, μας παίρνουν τα σπίτια. Μας παίρνουν τα σπίτια. Το παρασκήνιο. Και αυτό το παρασκήνιο, από τα 408.000 ευρώ, έχει πάρει καμιά κατοστή.
έχει πάρει καμιά κατοστία τέτοια διαφημιστική δαπάνη. Λοιπόν, να πω και για άλλα. Το News Post. Το News Post του κυρίου Χατζή. Λοιπόν, εδώ βλέπω, ας πούμε, πάλι τελευταίοι μήνες του 13, πρώτοι μήνες του 14. Με τον Νίκος Χατζής και ΣΥΑ, WebJAR, TNC. Πάλι δεκαπεντάρια, όλα αυτά που λέμε είναι απευθείας αναθέσεις, έτσι. Δεν διαγωνισμοί, είναι ιδιωτικό συμφωνητικό. Λοιπόν, 144.700 ευρώ. Λοιπόν, αυτό εξηγεί, κυρία Ακριβοπούλου, το γιατί μας βρίζουν από το πρωί ως το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που γίνεται, έγινε και πέτυχε μια σοβαρή προσπάθεια ανάταξης του δημόσιου συστήματος υγείας και της μνημονιακής καταστροφής που υπέστη με τις οριζόντιες περικοπές των κυρίων Λοβέρδο, Γεωργιάδη και Βορύδη. Και αντί αυτό να αναγνωρίζεται, ουσιαστικά μας λένε ότι όλα καταστράφηκαν τώρα. Ούτε την αύξηση χρηματοδότησης βλέπουνε, ούτε τη βελτίωση των συνθηκών σε πάρα πολλά νοσοκομεία, ούτε τη βάση των ραδιοκομιδών του ΕΚΑΒ στη Σύρο που έλυσε ένα αίτημα 40 ετών των Κυκλαδιτών, ούτε την επαναλειτουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης, ούτε την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε με το να διώξουμε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία και να διπλασιάσουμε πρακτικά τις αμοιβές αυτών των γυναικών που δούλευαν με συνθήκες γαλέρας, κάνοντας και συνολική οικονομία 20-30% από τον πρώτο χρόνο. Και έχουμε και, είχαμε και προσφυγή στο ΣΤΕ. Δεν βλέπουν τίποτα από όλα αυτά και βλέπουν καταστροφή. Ο λόγος που βλέπουν την καταστροφή είναι γιατί τους κόψαμε τη μάσα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο, γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος. Και μπορώ να συνεχίσω. Ναι. Και υπάρχουν, και κοιτάξτε τώρα, είναι εντωμεταξύ, υπάρχουν και άλλα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτά. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά με το Sky για να προωθήσει την αντικαπνιστική εκστρατεία. Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά με τον Αντένα από παλιότερα χρόνια. Έτσι, που τα είπα και αυτά. Έτσι, βγαίνουν αυτοί οι τύποι, εκείνοι οι απερίγραπτοι του ράδιο Αρβίλα, ας πούμε, μην τους πω κάπως αλλιώς, ράδιο Ξεφτύλα δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι προσλαμβάνουμε, λέει, κομμότριες. Και προσλαμβάνουμε, λέει, κομμότριες στα νοσοκομεία, υποτιμώντας τους ανθρώπους που παίρνουμε με τη μακροχρόνια ανεργία μέσω ΑΕΔ με συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, πώς να μην το πει στον Αντένα όταν του δίνει το κελπνό χορηγία 1.000.000 ευρώ για το θεσμό αριστεία ζωής, λέει. Αριστεία ζωής, πάρε 1.000.000 το κελπνό στον Αντένα. Έτσι. Οι εργασίες της εξεταστικής ξεκινάνε όπου να είναι, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη. Από όλα αυτά που είναι σοβαρότατες καταγγελίες. Εννοείται, και αυτά είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος αυτών των οποίων θα αποκαλυφθούν εκεί. Όσοι σας παρακολουθούν, σας έχουν ξαναδεί να τα λέτε και από τη Βουλή και δημόσια κτλ. Αλλά με προλάβατε. Θα βγουν μετά το πέρας της εξεταστικής, θεωρείτε και εκτιμάτε με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχετε? Και για Νοβάρτης, αν έχουμε κάτι καινούριο, καλό σαφέστατα, θα ήταν να μας πείτε. Σαφέστατα, κυρία Ακριβού. Ποιο. Λέω και για Νοβάρτης, αν έχουμε κάτι καινούριο, καλό θα ήταν να μας πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η Νοβάρτης ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 2000 με την πρώτη, καταρχήν με το μοριακό έλεγχο του αίματος, που στο όνομα ενός παιδιού που πέθανε από λίμωξη από τον ιό του HIV, μην το ξαναπώ HIV πάλι και γράψουν αυτό την άλλη μέρα, έτσι. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτό, δόθηκαν καμιά 40-50 εκατομμύρια που φτάσανε μέχρι 200 για να κάνουμε έναν έλεγχο, να βλέπουμε δηλαδή αν το αίμα αυτό είναι μολυσμένο, με έναν τρόπο που σε εμάς κόστιζε 50 και 60 ευρώ η εξέταση, όταν την ίδια στιγμή οι ίδιες εταιρείες, Σάιρον και Νοβάρτης, είχαν και οι Ρώσοι, είχαν κάνει προσφορά στην Πολωνία με 7 και 8 ευρώ. Από τότε ξεκινάει. Και βέβαια την πιάνει και στην πορεία και με τα εμβόλια, αλλά και με το εξής, επειδή ήταν η Νοβάρτης, τι ήτανε? Ήταν το πρώτο βιολί σε μια ορχήστρα που, επειδή στη χώρα μας το εγκληματικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο καταρχήν τιμολογούσαμε και δεύτερον αποζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία τα φάρμακα. Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, όλοι μπερδεμένοι είναι. Απλά η Νοβάρτης ήταν το πρώτο βιολί, γιατί κατέκτησε ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς και είχε συγκεκριμένες πολιτικές σχέσεις. Και ποια ήταν τα δύο εγκληματικά? Ότι
Ενώ κανονικά έπρεπε να παίρνουμε, υποτίθεται, τις τρεις φτηνότερες τιμές από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βγάζουμε το μέσο όρο, αυτό που στην πραγματικότητα γινόταν ήταν να τιμολογούνται τα φάρμακα σε τρεις ακριβές χώρες, συνήθως Γερμανία, Ελβετία και Αγγλία, ψηλές τιμές, άρα ψηλός μέσος όρο και σε εμάς εδώ, και μετά, με το που έπαιρνε τιμή η Ελλάδα, έπαιρναν τιμή άλλες 55 χώρες. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες εκλογές? Είμαστε 5 λεπτά εκτός χρόνου ήδη. Κανένα ασφαλιστικό ταμείο δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ την τιμή αποζημίωσης. Στη Γερμανία, αν ένα φάρμακο τιμολογούνταν 100 ευρώ, το ασφαλιστικό ταμείο δεν το πλήρωνε 100 ευρώ ή 75 με συμμετοχή του ασθενούς 25, το πλήρωνε 30 ή 40. Γιατί έλεγε, εγώ είμαι ο μεγάλος αγοραστής, άρα κάνε μου καλύτερη τιμή. Εδώ δεν το κάναμε ποτέ. Έτσι εκτινάχτηκε η δαπάνη από 1,9 δις το 2001 στα 5,5-6 δις δημόσια δαπάνη φαρμάκου το 2009. Κύριε Πολάκη, αυτό είναι με την Οβάρτης. Έχουν υπάρξει λογαριασμοί που μιλάνε για 6.000 γιατρούς που έπαιρναν κατευθείαν μαύρα χρήματα από εκεί και είναι σε διαδικασία δικαστικός έλεγχος που ελπίζω, ξαναλέω, μετά την αλλαγή και της εισαγγελέως διαφοράς, να κάποια πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα και όχι να τα κλωσάμε και να τα γυρνάμε γύρω-γύρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολάκη, για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ, κύριε Πολάκη. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς. Καλό...